Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εκ μέρους της Τομεακής Επιτροπής Πειραιά, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας εκδήλωση. Μία εκδήλωση μνήμης και τιμής στα 100 χρόνια της Κοκκινιάς, στο λαό της που έγραψε ηρωικές, μεγάλες ιστορικές στιγμές με αίμα και θυσία σε αυτή την πορεία. Μια εκδήλωση ταυτόχρονα κάλεσμα αγώνα και πάλης σε όλους τους εργαζόμενους του Πειραιά, στους βιοπαλαιστές επαγγελματίες, στη νεολαία, κάλεσμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ για να ζήσουμε όπως αξίζει στο λαό και τα παιδιά του τον 21ο αιώνα. Όταν ξεκινήσαμε να την προετοιμάζουμε, στα μέσα του προηγούμενου μήνα, δεν φανταστήκαμε ότι η επιτυχία της θα κρινόταν μέσα σε σύνθετες συνθήκες, μέσα σε σημαντικές εξελίξεις και κυρίως μέσα σε μεγάλες λαϊκές εκδηλώσεις οργής όπως εκφράστηκαν για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. Η αλήθεια όμως είναι ότι έτσι τιμώνται πραγματικά οι αγώνες του χτες, η προσφορά και η ανιδιοτέλεια χιλιάδων κοκκινιωτών που έφτασαν μέχρι και στο να δώσουν ό,τι πιο πολύτιμο είχαν τη ζωή τους για τα λαϊκά συμφέροντα. Έτσι τιμώνται με τους αγώνες του σήμερα για να φουντώσει λαϊκή δράση η πεποίθηση ότι όταν ο λαός γίνεται πρωταγωνιστής έχει τέτοια δύναμη που κανείς και τίποτα δεν μπορεί να τον σταματήσει. Έτσι τιμώνται σήμερα με την πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών και κομμουνιστριών για να μπολιάζεται αυτός ο αγώνας με ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά και την προοπτική να υπάρξει ριζική ανατροπή της σημερινής βαρβαρότητας που όλα μπαίνουν στη ζυγαριά του κέρδους, του κόστους ωφέλους, ακόμα και ανθρώπινη ζωή. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας στα Τέμπη δεν σιωπήσαμε. Στη θλίψη που βεβαίως μας προκάλεσε η σύγκρουση των δύο τρένων, η απώλεια τόσων ανθρώπινων ζώων, γεμίσαμε παράλληλα οργή για αυτή τη δολοφονική πολιτική που υλοποιούν διαχρονικά οι κυβερνήσεις για τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Βάλαμε καθήκον μας να αποκαλυφθούν τα αίτια του εγκλήματος στα μάτια των εργαζόμενων και της νεολαίας κόντρα στα παπαγαλάκια του συστήματος. Η συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και των υπόλοιπων συνδικάτων την επόμενη μέρα της τραγωδίας, όταν κάτω από καταρακτώδη βροχή χιλιάδες λαού, χωρίς κανείς να κάνει πίσω, διαδήλωσε έξω από τα γραφεία της εταιρείας μέχρι τη Βουλή, έτσι έπρεπε να πορευτούμε, ήταν ένα πρώτο μήνυμα αποφασιστικότητας, θάρρους, τόλμης, αυτό δηλαδή που ξετυλίχθηκε σε όλο του το μεγαλείο και όλες τις επόμενες μέρες μέχρι και σήμερα. Από την Τετάρτη κάθε μέρα βουλιάζουν οι πλατείες και οι δρόμοι της χώρας με χιλιάδες διαδηλωτές, εργαζόμενους, μαθητές, φοιτητές. Από το παλαϊκό συλλαλητήριο της Κυριακής στη Λαοθάλασσα της απεργιακής συγκέντρωσης της περασμένης Τετάρτης. Είδαμε στην Κοκκινιά, στο Κερατσίνι, στο Πέραμα, στον Κορυδαλό και αλλού μαθητές, μαθήτριες σαν τη συντρόφισσά μας που μίλησε πριν, χιλιάδες μαθητές, να φτιάχνουν με τις τσάντες τους συνθήματα και όλα αυτά που δείχνουν και με αυτόν τον ξεχωριστό τρόπο πώς και τι σκέφτεται η σημερινή νέα γενιά. Τη σκυτάλη πήρε το μαθητικό ποτάμι οργής που είδαμε στους δρόμους του Πειραιά. Όλων των νεκρών γινόμαστε φωνή, είπαν, και η νέα γενιά δεν σας συγχωρεί. Μέσα στα σωματεία λοιπόν, στους συλλόγους, στα σχολεία του Πειραιά, τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να δοθεί συνέχεια σε αυτές τις μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις, με το αυριανό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα και με νέα απεργιακή κλιμάκωση την επόμενη Πέμπτη. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε σήμερα εδώ. Κάθε μέρα στο πόδι, κάθε μέρα στο δρόμο για την ενημέρωση και την οργάνωση του λαού και της νεολαίας. Με ατέλειωτες ώρες συζητήσεων για το τι φταίει για αυτά που ζούμε, πώς θα είναι αυτό το ποτέ ξανά αληθινό, πραγματικό που ακούμε, για το τι μπορούμε να κάνουμε και κυρίως γιατί το ΚΚΕ μπορεί να ηγηθεί της μεγάλης εργατικής λαϊκής αντεπίθεσης. Έτσι θα συνεχίσουμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, να φτάσει το κάλεσμα του κόμματός μας παντού, με ακόμα μεγαλύτερο πάθος να δώσουμε απάντηση στους προβληματισμούς χιλιάδων που τώρα έχουν φουντώσει και ψάχνουν απαντήσεις. Έτσι την τιμάμε εμείς την ιστορία μας.
μέσα στις αγωνίες και μπροστά στους αγώνες του λαού μας. Γιατί ένα είναι τελικά το μόνο σίγουρο. Μόνο ο λαός θα σώσει το λαό. Και αυτό θα γίνει στο δρόμο της σύγκρουσης, στο δρόμο της ανατροπής, με ΚΚΕ πιο δυνατό.